Θα ξεκινήσουμε με τα όσα συμβαίνουν στην οικονομία, καθώς με απόφαση, λόγω της χαμηλής προσέλευσης, το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει κατά ένα μήνα την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, λοιπόν, οι φορολογικές δηλώσεις με διπλή κατάθεση δόσης στο τέλος του Αυγούστου. Η 31η Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αν και η φοροτεχνική και το οικονομικό επιμελητήριο ζητούσε παράταση μέχρι και το Σεπτέμβριο. Το ρεπορτάζ λέει ότι κυρίως σε ό,τι αφορά τα αστικά κέντρα, Αθήνα και λιγότερο Θεσσαλονίκη, εντοπίζεται το πρόβλημα, ενώ στην επαρχία τα πράγματα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του λογιστή φοροτέχνη του Κώστα του Θοδωρίδη, τον οποίο έχουμε στην σύνδεσή μας. Κύριε Θοδωρίδη, είναι ακριβές το ρεπορτάζ? Είναι καλύτερα τα πράγματα στην επαρχία από ότι στην Αθήνα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ ακριβές είναι το ρεπορτάζ σας. Πάντοτε στις μεγάλες πόλεις υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση σε σχέση με την επαρχία. Στην επαρχία είναι λίγο πιο κλειστά τα πράγματα, πιο γνωστοί οι άνθρωποι μεταξύ τους και φροντίζουν, τέλος πάντων, να έχουν μια πιο άμεση επαφή μεταξύ τους. Και έτσι κάνουν, ας πούμε, τις φορολογικές τους δηλώσεις και σε αυτόν τον τομέα λίγο πιο γρήγορα. Όπως τα είπατε, η νέα παράταση είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Η δόση θα είναι διπλή για όσους δηλαδή κάνουν φορολογική δήλωση μετά τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. Θα πληρώσουν δύο μαζεμένες δόσεις μέχρι και τις 31 Αυγούστου ώστε να είναι πρόθεσμες. Έκπτωση 3% όμως, εφόσον εξοφλήσουν ολόκληρη την οφειλή τους, θα έχουν μόνο όσοι κάνουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 31 Εβδόμου και μόνο όσοι πληρώσουν επομένως την πρώτη δόση, όχι την πρώτη δόση, όλη την οφειλή μέχρι τις 31 Εβδόμου. Η έκπτωση ισχύει όσοι είχε, δεν αλλάζει αυτό. Άρα όσοι καθυστερήσουν και κάνουν την φορολογική τους δήλωση μέσα στον Αύγουστο δεν θα έχουν το έξτρα αυτό μπόνους, το 3% εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς την οφειλή τους, το φόρο του εισοδήματός τους. Τώρα, εγώ έχω πέσει και λίγο έξω, να η εξόρμηση η ολιγοήμερη, να λίγο οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, ενδεχομένως να πέσω έξω και στην 31η Αυγούστου. Τι πέναλτι, τι επιπτώσεις θα έχω? Όπως έχουμε πει και άλλες φορές που έχουμε συζητήσει μαζί, πλέον για φορολογικές δηλώσεις που ο φόρος που θα προκύψει θα είναι κάτω από τα 100 ευρώ, δεν υπάρχει το διοικητικό πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ που υπήρχε παλιά. Όμως, παρόλα αυτά, η δήλωσή μας, εφόσον την κάνουμε μετά την 31η Αυγούστου, που είναι η επίσημη προθεσμία, θα παραμένει εκπρόθεσμη, θα είναι και πάλι εκπρόθεσμη. Επομένως, αν εσείς αφήσετε την ημερομηνία αυτή και πείτε ότι αφού δεν θα φάω πρόστιμο, επειδή ο φόρος μου θα είναι πιθανότατα κάτω από τα 100 ευρώ, θα την κάνω, ας πούμε, το Σεπτέμβριο. Μπορεί να έχετε άλλες επιπτώσεις. Αν, για παράδειγμα, παίρνετε ένα επίδομα, επίδομα ενοικίου για το σπίτι το οποίο νοικιάζετε, μπορεί το σύστημα που θα σας δίνει αυτό το επίδομα, το σύστημα του ΟΠΕΚΑ, να σας πετάξει εκτός και να μην έχετε τη δυνατότητα να ετηθείτε εκ νέου το επίδομα. Επομένως, πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους φορολογούμενους, ότι η προθεσμία είναι η 31η Οκτώβου. Για να είναι πρόθεσμες οι φορολογικές μας δηλώσεις και να μην έχουμε επιπτώσεις με άλλους φορείς και με άλλες συναλλαγές που έχουμε με το δημόσιο, θα πρέπει όλοι να φροντίσουν μέχρι την 31η Οκτώβου να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση κανονικά. Τώρα, για τις φορολογικές δηλώσεις που ο φόρος που θα προκύψει θα είναι πάνω από τα 100 ευρώ, ισχύει κανονικά και το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή, που είναι το κανονικό του διοικητικό του άρθρου 54, δηλαδή 100 ευρώ συν 2,40, που είναι τα τέλη χαρτοσύνη. Αυτό είναι εφάπαξ ή είναι για κάθε 100 ευρώ είναι το 2,40? Όχι, είναι μία φορά για την πρόθεσμη υποβολή, εφόσον έχουμε ξεφύγει από την ημερομηνία, από τις 3 η ώρα δηλαδή της 31ης Αυγούστου, θα μας επιπληθεί 102,40 αυτό. Παραμένει ο Φεβρουάριος ο τελευταίος μήνας με την τελευταία δόση? Αυτές είναι οι δόσεις που μπορούμε να εξοφλήσουμε τις υποχρεώσεις μας? Ακριβώς. Ο Φεβρουάριος παραμένει πάλι ο τελευταίος μήνας, εφόσον οι δύο δόσεις θα πληρωθούν μαζί τον Αύγουστο. Στην ουσία δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα της συνολικής εξόφλησης των δόσεων. Είναι ο Φεβρουάριος ο τελευταίος μήνας. Και επίσης θα είναι και σημαντικό να πούμε ότι αλλάζει και η ημερομηνία για το κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος με τη νέα προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Γιατί το κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος, όσοι κάνουν αίτηση,
όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος, κάνουν την αίτηση όπως γνωρίζουν κάθε χρόνο, με προθεσμία 2 μήνες μετά την επίσημη λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Επομένως, αφού τώρα η λήξη των φορολογικών δηλώσεων είναι στις 31 Αυγούστου, η προθεσμία για να ανανεώσουν την αίτησή τους για τη νέα χρονιά, όσοι είναι ήδη ενταγμένοι, ξαναλέω, στο κοινωνικό τιμολόγιο, είναι το τέλος Οκτωβρίου πια. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δηλαδή θα γίνονται οι ανανεώσεις για την επιδότηση του κοινωνικού τιμολογίου. Τώρα, αυτή η παράταση μας πάει πίσω και σε ό,τι αφορά αυτό το επίδομα, το Market Pass, γιατί μάλλον θα μπούμε από το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, γιατί θα υπολογίζει τη φορολογική μας δήλωση, έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση το χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα αυτό για να μην δοθεί η παράταση. Όπως έχουμε συζητήσει κάθε χρόνο, πάντοτε βρίσκει η κυβέρνηση ένα τέχνασμα και τέλος πάντων ένα μέσο πίεσης για να υποβληθούν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και να μην δοθεί μια παράταση. Το χρησιμοποίησε λοιπόν αυτό φέτος, λέγοντας ότι αν καθυστερήσουν οι φορολογικές δηλώσεις, δεν θα δοθεί έγκαιρα το Market Pass. Δεν είναι όμως ούτως ή άλλως έτοιμη η κυβέρνηση να δώσει αυτό το επίδομα ακόμη. Επομένως, στην ουσία, η παράταση των φορολογικών δηλώσεων δεν επηρεάζει την καταβολή του Market Pass, το οποίο ούτως ή άλλως θα δίνονταν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Επομένως, δεν υπάρχει ουσία, ας πούμε, σε αυτή τη συζήτηση να γίνεται. Ούτε φταίνε φυσικά οι λογιστές που καθυστερούν οι φορολογικές δηλώσεις. Η μεγαλύτερη ευθύνη φέρει το κράτος και οι κρατικοί φορείς που καθυστερούν να δώσουν στοιχεία, τα συστήματα τα οποία πολλές φορές παρουσιάζουν τις λειτουργίες κτλ. Επομένως, αυτή η συζήτηση δεν θα πρέπει να συνδέεται το ένα με το άλλο, το Market Pass με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα δοθεί κανονικά το Σεπτέμβρη. Θα μπορούσε βέβαια, όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές οι θεσμικοί φορείς των οικονομολόγων και των φοροτεχνικών, θα μπορούσε να γίνεται και αυτόματη η εκαθάριση του Market Pass όταν κάνει ο καθένας τη φορολογική του δήλωση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει μια κοινή προθεσμία για όλους, μια κοινή ημερομηνία για όλους. Εφόσον εσείς έχετε κάνει τη φορολογική σας δήλωση, για παράδειγμα, στα μέσα του Ιουλίου, θα μπορούσε αμέσως να τραβήξει το σύστημα το εισόδημά σας και να κρίνει αν είστε ή όχι δικαιούχος του Market Pass. Και όταν γίνει η επόμενη καταβολή, απλώς να σας καταβληθεί. Επομένως, η σύνδεση των δύο δεν έχει κάποιο νόημα. Θα δοθεί κανονικά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, το οποίο περιμέναμε να ανοίξει ήδη εδώ και 2 εβδομάδες. Έχει ανοίξει, αλλά ακόμη δεν έχει. Α, δεν έχει ανοίξει. Όχι, δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι αιτήσεις. Υπάρχει, υποτίθεται, μια συζήτηση για την αύξηση του ποσού που γίνεται στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Τουρισμού, για το αν θα δοθούν δηλαδή 150 ευρώ, όπως είχαν δοθεί πέρυσι, ή 200 ευρώ, αν αυξηθεί το ποσό. Και γι' αυτό καθυστερεί. Αλλά το αμέσως επόμενο διάστημα υποθέτω ότι θα αρχίσουν οι αιτήσεις και για αυτό το επίδομα. Πάντως, να πούμε για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, ότι επειδή όλα τα τελευταία χρόνια γίνεται πάντα αυτή η συζήτηση και πάντοτε υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες, ας πούμε, μεταξύ των λογιστών φοροτεχνικών και του Υπουργείου, θα πρέπει επιτέλους να λυθεί μια για πάντα αυτό το πρόβλημα. Έχει δεσμευτεί ο κ. Θεοχάρης ο Υφυπουργός και έχει πει ότι από του χρόνου δεν θα υπάρχει πλέον αναγκαιότητα παράτασης, γιατί θα εφαρμοστεί ένα ρεαλιστικό και εκ των προτέρων γνωστό χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό μένει να το δούμε τι θα γίνει του χρόνου και αν θα είναι κάτι το ικανοποιητικό και κάτι το αποτελεσματικό. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Η παράδοση στη χώρα μας λέει κάτι άλλο, βέβαια. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό και εμείς είμαστε σαν κλάδος, ας πούμε, διατηρούμε κάποια δυσπιστία. Αλλά πάντως η πρόθεση μετράει μέχρι στιγμής. Μένει να δούμε τι θα, μακάρι, τι θα σκεφτεί το οικονομικό. Κάτι τελευταίο που σε παλαιότερες κουβέντες μας το είχαμε ως θέμα στο τραπέζι. Υπάρχει ζήτημα με τους τελευταίους λογαριασμούς των τηλεθερμάνσεων για το επίδομα θέρμανσης, ή φέτος πήγαμε καλά? Όπως και πέρυσι και φέτος, η τελευταία ημερομηνία που μπορούσαμε να αναρτήσουμε λογαριασμούς τηλεθέρμανσης στο σύστημα για να πληρωθούμε ήταν η 15η Ιουλίου. Έχουν έρθει πολλοί πελάτες μας που έχουν λάβει λογαριασμούς τηλεθέρμανσης σε καθαριστικούς τους τελευταίους μετά τη 15η Ιουλίου. Ο λογαριασμός επάνω και φέτος έχει γίνει αυτό. Ο λογαριασμός επάνω της τηλεθέρμανσης αναφέρει ότι η ημερομηνία έκδοσής του, εκτύπωσής του, είναι πριν τη 15η Ιουλίου. Είναι, για παράδειγμα, στις 6 Ιουλίου, στις 8 Ιουλίου, κάποιοι λογαριασμοί που έχουμε δει. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, έχει παρέλθει η 15η Ιουλίου.
Αυτό που ακούμε από την ΔΕΙΑΚ είναι ότι θα μπορούσε ο καταναλωτής να έρθει μόνος του να πάρει το λογαριασμό του νωρίτερα, για παράδειγμα, να το ζητήσει. Ή θα μπορούσε να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ και να τον πάρει ηλεκτρονικά αμέσως μόλις εκδοθεί, μια ημερομηνία δηλαδή που θα είναι πριν την 15 Ιουλίου και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να αυξήσει την επιδότηση που θα λάβει ως επίδομα θέρμανσης. Υπάρχουν όμως πολλοί καταναλωτές που δεν γνωρίζουν αυτές τις δυνατότητες και που δεν έχουν μπει στη διαδικασία αυτή, και έτσι και φέτος αρκετοί έχουν μείνει εκτός. Ίσως μια λύση θα ήταν, αφού η ΔΕΙΑΚ δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει τους λογαριασμούς στις 36, ας πούμε, λίγο νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, κάποιες μέρες νωρίτερα, ή να κάνει τις μετρήσεις λίγο νωρίτερα, μια λύση θα ήταν να μπορούσαν, ειδικά για την τηλεθέρμανση, λογαριασμοί να μπορούν να φορτώνονται στο σύστημα μέχρι την 30 Ιουλίου και όχι μέχρι την 15. Εκεί νομίζω ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα, γιατί μέχρι την 30 Ιουλίου πιστεύω ότι όλοι πια θα έχουν πάρει τους λογαριασμούς τους στα χέρια τους. Μακάρι να το ακούν και να το ακούει και το πολιτικό προσωπικό, γιατί αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα των καταναλωτών και θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ικανοποιηθεί. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Και επικοινωνία βέβαια και με την ΔΕΙΑΚ, για να υπάρχει μια συνεννόηση για το πότε μπορούν να βγαίνουν οι λογαριασμοί και πώς μπορεί να γίνει, τέλος πάντων, αυτή η διαδικασία, ώστε να μην μένει κανένας απ' έξω. Και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι ο τελευταίος λογαριασμός που λαμβάνουν οι καταναλωτές είναι συνήθως και ο πιο μεγάλος. Ναι, γιατί είναι καθαριστικός της χρονιάς. Ναι, σωστά. Ακριβώς. Και έτσι χάνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιδόματος που χάνεται άδικα. Λόγω ενός τεχνικού θέματος που θα μπορούσε να είχε λυθεί πολύ εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Ήσασταν όπως πάντα διαφωτιστικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.